Αφήνουμε στην άκρη το κύπελο, αφήνουμε στην άκρη το σημερινό παιχνίδι. Ήταν ο τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος. Μια γενικότερη αποτίμηση της σεζόν. Bueno, un campeonato que evidentemente no nos deja buenas sensaciones, aunque es cierto que acabamos el campeonato, aunque perdimos los últimos dos partidos, pues en general es una buena línea. Conseguimos el segundo puesto que después de casi mitad de temporada fue nuestro objetivo. Creo que tenemos equipo para luchar los campeonatos hasta el final. No, este año no fue así, así que tenemos que mejorar los errores y prepararnos para el año que viene e intentar estar donde creo que el equipo se merece. Σίγουρα ήταν μια σεζόν η οποία μας αφήνει με ανάμεικτα συναισθήματα. Δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι η ομάδα δεν κατάφερε να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι η ομάδα είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της και παρόλο που τελειώσαμε αρκετά καλά το πρωτάθλημα με αυτό το μεγάλο σερίνικο το οποίο κάναμε αξιερώντας τα δύο τελευταία παιχνίδια, η ομάδα τουλάχιστον κατάφερε και κέρδισε την δεύτερη θέση, η οποία από ένα σημείο και μετά φαινόταν ότι ήταν ο μοναδικός ρεαλιστικός στόχος ο οποίος υπήρχε. Σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, δεν είμαστε χαρούμενοι με αυτό και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, μιας και πιστεύω ότι η ομάδα έχει το υλικό για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, είναι να βελτιωθούμε εν ώψη της χρονιάς που έρχεται για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε και αυτό το οποίο πιστεύω ότι αξίζουμε. Έχει και ο ίδιος την αίσθηση ότι είναι μια ατελείωτη σεζόν, γιατί ξεκίνησε πολύ νωρίς, με πολύ μικρή διακοπή, με πολλά παιχνίδια. Sí, sinceramente, bueno, no es excusa, pero creo que el campeonato griego en este sentido está muy mal organizado. Y es cierto que bueno, el año pasado, aparte de la situación del COVID, pues tuvimos una semana, 10 días de vacaciones. Inmediatamente empezamos con los partidos europeos. Después con el playoff, donde acaban los últimos dos meses jugando cada tres días. Son muchos partidos en los que bueno, tuvimos problemas. La temporada fue larga, difícil. Pero bueno, hay que aprender de cada año y el año que viene intentar mejorar en ese aspecto también. Intentar cuando termine la temporada descansar bien y preparar el año que viene de la mejor manera posible. Σίγουρα νομίζω ότι ήταν μια πραγματικά έτσι πολύ κουραστική σεζόν, η οποία πιστεύω ότι εν μέρη χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία οφείλεται και στην κακή οργάνωση που έχει το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Στο τέλος συνεχώς παίζαμε παιχνίδια κάθε τρεις μέρες. Είναι μια κατάσταση στην οποία ζουν όλες οι ομάδες. Μια χρονιά η οποία ξεκίνησε λόγω της πανδημίας με εμάς να έχουμε πάρα πολύ λίγες μέρες διακοπές. Μετά με το οποίο το επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε πάρα πολύ γρήγορα τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις. Οπότε πραγματικά θα έλεγα ότι ήταν μια αρκετά κουραστική σεζόν. Ωστόσο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αυτήν πρέπει να ζήσουμε και πρέπει να μάθουμε από κάθε μέρα η οποία πέρασε για να μπορέσουμε του χρόνου να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί και ακόμα πιο προετοιμασμένοι και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Ήταν ίσως και η πιο δύσκολη χρονιά του στον ΠΑΟΚ. Είναι 5 χρόνια εδώ. Ξεκίνησε επιστρέφοντας από έναν σοβαρό τραυματισμό. Είχε και εκείνος σκαμπανεβάσματα και τραυματισμούς. Sí, todo parte para mí personalmente desde el principio. Yo el año pasado me lesioné, estuve 7 meses, prácticamente 8 meses fuera y cuando volví en un momento en el que el equipo jugaba cada 3 días con partidos europeos y la liga. Entonces no hubo una buena recuperación, de momento tuve que empezar, el míster bueno, contaba conmigo y quería que jugara los partidos y bueno, no hay manera de dosificar los partidos en ese momento, tuve que jugar y bueno, ahí ha empezado bueno, una lesión, después otra, pequeñas lesiones, nada importante, pero sí es cierto que no acabé de coger el ritmo, pero bueno, ahora queda el último partido, me encuentro bien. Ή σίγουρα και το χρόνο που θα έρθει θα είναι πολύ καλύτερο, προσωπικά. Ναι, σίγουρα για μένα ήταν μια αρκετά δύσκολη σεζόν και νομίζω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από την περασμένη σεζόν, που για μένα ήταν μια πραγματικά πολύ δύσκολη σεζόν, έχοντας έναν τραυματισμό ο οποίος ουσιαστικά με κράτησε 6-7-8 μήνες. Και από εκεί και πέρα, όταν ουσιαστικά επέστρεψα σε ένα σημείο που η ομάδα έδινε παιχνίδια κάθε τρεις ημέρες με την έναρξη των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Ο προπονητής με υπολόγιζε και εγώ από δικιά μου πλευρά ήθελα να αγωνιστώ για να βοηθήσω την ομάδα. Ωστόσο, φάνηκε ότι από εκεί και πέρα συνέχεια είχα μια σειρά έτσι μικρών προβλημάτων, μικροτραυματισμών, οι οποίοι δεν ήταν κάτι σημαντικό, αλλά ήταν αρκετοί έτσι ώστε να με δυσκολέψουν στο να επανέλθω στο 100%, να αποκτήσω αγωνιστικό ρυθμό και ουσιαστικά όλη η σεζόν κύλησε κάπως έτσι. Ωστόσο αυτή τη στιγμή θέλω να τονίσω ότι είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, νιώθω καλά.
μένει μόνο ένας τελικός, οπότε είμαι στο 100% με την ομάδα και από εκεί πέρα πιστεύω ότι του χρόνου θα είμαι ακόμα καλύτερος όσον αφορά τουλάχιστον ατομικά, προσωπικά, θα είμαι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με φέτος.